Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση, Τρίτη 4 Οκτωβρίου σήμερα. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να δούμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Στην Αλεξανδρούπολη έφτασαν νωρίς το πρωί στρατιωτικά μαχητικά ελικόπτερα και η Δέλτα Τηλεόραση εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από την άφιξή τους και την προετοιμασία για την άσκηση Παρμενίων 2016. Την αγκαλιά τους άνοιξαν διεύθυνση εκπαιδευτικοί μαθητές και γονείς του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, καθώς εκεί φοιτούν πλέον 4 κορίτσια από τη Συρία και το Αφγανιστάν. 3.000 νοσηλευτές, 700 θέσεις για λοιπό προσωπικό και 300 που αφορούν εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας, εξήγηλε η κυβέρνηση. Συνολικά πρόκειται για 4.000 νέες προσλήψεις, πιο το χρονοδιάγραμμά τους. Παραδίδονται σε λίγες ημέρες ο μικρός περιφερειακός Αλεξανδρούπολης όσο και το πάρκο Αλτιναλμάζη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη. Τη δήλωσε ο ίδιος για τις καθυστερήσεις και την τελική παράδοση στα δύο σημαντικά αυτά έργα. Σε ανασχηματισμό του διοικητικού σχήματος του Δήμου Δράμας προχώρησε ο Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμσάκος. Έγιναν αλλαγές σε ορισμένους αντιδημάρχους και ορισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων. Αισιόδοξος πως ένα από τα δύο πακέτα προτάσεων που κατέθεσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπλασης θα εγκριθεί είναι ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης. Η εξασφάλιση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος θα σημάνει αυτόματα και την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση παραλιακής, σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο. Με την πρώτη διερεύνηση των φακέλων που κατέθεσαν οι 6 Δήμοι για χρηματοδότηση από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, διαφαίνεται πως η Αλεξανδρούπολη διεκδικεί τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχοντας καταθέσει τους φακέλους μας οι 6 πόλεις, οι 5 πρωτεύουσες και η πόλη της Ορεστιάδος, στις 12 Οκτωβρίου, και έχοντας περάσει στις 12 Σεπτεμβρίου, και έχοντας περάσει περίπου 25 μέρες από τότε, η πρώτη διερεύνηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της Περιφέρειας των 6 προτάσεων, οι οποίες διεκδικούν τα 8,5 και 8,5 εκατομμύρια, έχει γίνει. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, η πρόταση με ένα στοιχείο που μας δώσαν να τακτοποιήσουμε, σημαίνει ότι είμαστε 100% πλήρης. Και αυτό σημαίνει, αυτό συμβαίνει με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί οι άλλοι Δήμοι έχουν αρκετά περισσότερα πράγματα και ως προς την ορίμανση, αλλά και ως προς τον χρόνο και την ποιότητα, που σημαίνει ότι είμαι πολύ αισιόδοξος να προσδοκώ ότι ένα από τα δύο πακέτα σε λίγες μέρες θα εγκριθεί για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Στόχος για τη Δημοτική Αρχή είναι η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Και τα 8,5 εκατομμύρια θα είναι έτοιμα, προκειμένου να αρχίσουμε την περιπόθητη ανάπλαση και των δύο κομματιών της παραλίας μας, κάτω από το Φάρο δηλαδή και ανάμεσα στο Αργό και στο γήπεδο, και βέβαια τις αποθήκες του ΟΣΕ, όπου θα δημιουργηθούν εκεί πέρα στοιχεία πολιτισμού και τουρισμού, και βέβαια το χώρο στάθμευσης, ποδηλατόδρομους κτλ. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα τα απολαύσουμε όλοι, το περιμένουμε και είμαστε πρώτο μπυλόν να ανοίξουν και να μας πούν μπείτε. Ο κόπος, η προσπάθεια επί 1,5 ολόκληρο χρόνο 17 περίπου ανθρώπων από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίοι δημιούργησαν όλες τις μελέτες χωρίς να δαπανίσουμε ούτε ένα ευρώ προς τα έξω, μου δίνουν την αισιοδοξία και τη χαρά ότι θα απολαύσουμε σε λίγο την έγκριση ενός τέτοιου μεγάλου έργου με πολλά υποέργα, όπου πολλές γενιές θα τις απολαύσουν και εμείς θα σημαδέψουμε με την σειρά μας την ιστορία. Σε ανασχηματισμό του διοικητικού σχήματος του Δήμου της Δράμας προχώρησε ο Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμσάκος. Έγιναν αλλαγές σε ορισμένους αντιδημάρχους και ορισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του για την προσφορά τους, με τους νέους αντιδημάρχους και τους συμβούλους να δεσμεύονται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για την πρόοδο του Δήμου. Ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων, καθώς και το αντικείμενο ευθύνης τους. Μωυσιάδης Αριστίδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών. Καραμπατζάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Απασχόλησης και Τουρισμού. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών,
και Δημοτικής Αστυνομίας, ο κύριος Σολάκης Άγγελος. Ο κύριος Τσεπίλης Γεώργιος ορίζεται Αντιδήμαρχος Επιθεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Επιθεμάτων Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής. Ο κύριος Βασιλιάδης Αναστάσιος ορίζεται Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Ο κύριος Ρεμόντης ορίζεται πλέον Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο κύριος Καραμπατζάκης Δημήτριος. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι που θα λαμβάνουν αντιμιστία είναι ο κύριος Καραμπατζάκης, ο κύριος Σολάκης, ο κύριος Τσεπίλης και ο κύριος Βασιλιάδης. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους προκατόχους για το εξαίρετο έργο που επετέλεσαν, ενώ ευχήθηκε στους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα. Από την πλευρά τους, οι νεοοριστέντες ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την ανάθεση του έργου και δήλωσαν ότι θα επιβεβαιώσουν στο έπακρον τις προσδοκίες των συνδημοτών, αφιερώνοντας όλο τον χρόνο τους στην υπηρεσία και τις ανάγκες του πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω από την πλευρά μου τον Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνει να γίνω σήμερα αντιδήμαρχος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους συναδέλφους μου που πήραν θέσεις ευθύνης και διοίκησης. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για τον αθλητισμό αυτή την τιμή που κάνει ο Δήμαρχος στο πρόσωπό μου. Αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός έχει αντιδήμαρχο. Από σήμερα και μέχρι τη λήξη της θητείας μου δεν θα υπάρχει ωράριο, δεν θα υπάρχει θέμα άλυτο. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος θα είμαστε κοντά στον πολίτη καθημερινά για να λύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε μέρα. Ευχαριστώ από μέρος μου τον Δήμαρχο Δράμας που μου έδωσε ακόμη μια ευκαιρία να υπηρετήσω το δραμενό λαό σύμφωνα με τις προσδοκίες του στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας και αγροτικής ανάπτυξης. Πιστεύω να έχουμε μια καλή συνεργασία με όλους τους φορείς που ανταποκρίνονται στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμσάκο, για την τιμή που μου κάνει σήμερα να μου αναθέσει τη θέση του αναπληρωτή Δημάρχου. Και θεωρώ ότι με την εμπειρία που έχω αποκτήσει τα τελευταία 2 χρόνια στο νομικό πρόσωπο του Δήμου και στην Αντιδημαρχία, να μπορέσω να αντεπεξέλθω σε αυτή τη νέα θέση. Ιδιαίτερα σημαντικό για μένα είναι και το νέο αντικείμενο του τουρισμού και της απασχόλησης που αναλαμβάνω. Μέσα από δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάνε όλοι οι ΟΤΑ της χώρας, με το έλλειμμα της χρηματοδότησης, με υστέρηση στην πλευρά των εσόδων από διάφορους λογαριασμούς, έρχεται ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος να δώσει την ευκαιρία και να κάνει τη τιμή σε νέους συναδέλφους μου, οι οποίοι φαίνονται ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Ρωτήστος να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμσάκο, γιατί προτάθηκε η δική μου προσωπικότητα να μπω στο τιμόνι μιας μεγάλης δημοτικής επιχείρησης. Μιας επιχείρησης την οποία έχει άμεση εμπλοκή με τους δημότες, μια επιχείρηση όπου θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό της. Η ΔΕΙΑΔ είναι έτοιμη σε υψηλό επίπεδο και στις χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ και σε χρηματοδοτήσεις μέσω του Υπουργείου του ΥΠΕΡΑ. Έχουμε καταθέσει ήδη 2 προτάσεις. Έχουμε συντάξει μελέτες για μετέπειτα χρηματοδοτήσεις. Είμαστε έτοιμοι, όπως είναι ο βιολογικός συγχωριστής. Ευχαριστώ και εγώ τον Δήμαρχο για την επιλογή του να με τοποθετήσει στην θέση του εντεταλμένου συμβούλου όσον αφορά τα τοπικά διαμερίσματα και τις τοπικές κοινότητες. Θέλω να υποσχεθώ και εγώ με τη σειρά μου ότι θα ακολουθήσω και θα συνεχίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την καλή επικοινωνία την οποία έχει και ο προκάτοχός μου ο Μιχάλης Μουρβετίδης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμψάκο για τη θέση ευθύνης που μου αναθέτει. Θα υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο περνάω από το χέρι μου για να φανώ αντάξιος της προσδοκίας του Δημάρχου μας αλλά και όλων των συνδημοτών μας. Ξεκινούν τη λειτουργία του στα μέσα Οκτωβρίου οι σχολές γονέων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρω, συνέχεια των πολυετών δράσεων του Κέντρου Πρόληψης. Η συναρτήρια εκδήλωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Νομαρχείο με ομιλητή το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεο ως άνθιμο. Έως τις 7 Οκτωβρίου θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή ενδιαφερόμενοι γονείς για τις σχολές γονέων που θα πραγματοποιήσει για 18η χρονιά το Κέντρο Πρόληψης Νομού Εύρου. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σε αυτή την εποχή, Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, και έχουμε βάλει μια ημερομηνία μέχρι τις 7 του Οκτώβρη, την Παρασκευή, να δηλώσουν συμμετοχή για ακόμη μια χρονιά οι γονείς στις σχολές γονέων. Δηλαδή, ξεκινούν τα μαθήματα και για τους γονείς. Οι σχολές γονέων είναι μια ιστορική πια κατάσταση που συμβαίνει στην περιοχή μας. Είναι μια 18η συνεχή χρονιά, δεν είναι πρώτη φορά, που αφορά γονείς των παιδιών κάθε ηλικίας από 0 έως 17-18 χρονών. Βέβαια η προτεραιότητά μας και η βαρύτητα που δίνουμε είναι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε κέντρο πρόληψης, στις μικρές ηλικίες. Οι σχολές γονέων θα ξεκινήσουν και φέτος μετά τα μέσα του Οκτώβρη. Προς το παρόν υπάρχει λίγος χρόνος ακόμη για δήλωση συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να έχει ξεπεράσει τον αριθμό των 150 ήδη ανθρώπων που δηλώνουν συμμετοχή. Τα τμήματα είναι στη φάση της ολοκλήρωσης και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Η Σχολή Γονέων έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κάνουν αυτό που πιστεύουν πως είναι καλύτερο για τα παιδιά τους σε ένα περιβάλλον κατανόησης, αποδοχής και με έμφαση στην κοινή ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμού. Το πρώτο που μαθαίνει ένας γονιός συμμετέχοντας στις σχολές γονέων είναι ότι δεν είναι μόνος. Είναι ότι αυτά που τον απασχολούν, αυτά που τον ταλαιπωρούν, αυτά που τον ανησυχούν ή αυτά που σκέφτεται για τον εαυτό του ως προς το πόσο ικανός είναι, πόσο καλός γονιός είναι, τι κάνει σωστά ή τι κάνει λάθος, είναι σκέψεις, συναισθήματα που αφορούν πάρα πολλούς γονείς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε ένα περιβάλλον που νιώθω ότι δεν είμαι μόνος μου, ότι κι άλλοι άνθρωποι, κι άλλοι γονείς συμμερίζονται τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες με μένα, παίρνω μεγάλη ανακούφιση και μεγάλη στήριξη. Παράλληλα και μέσα από αυτό ο τρόπος που γίνονται τα μαθήματα, ας το πω έτσι, των σχολών γονέων, που είναι ο τρόπος έτσι επικοινωνιακός και βιωματικός, δηλαδή μέσα από παραδείγματα, μέσα από εμπειρίες, μέσα από καταστάσεις που ζούμε στην καθημερινότητά μας στην οικογένεια, νομίζω ότι παίρνει και ιδέες και προτάσεις που μπορεί να τις δοκιμάσει στη ζωή του, στην οικογένειά του. Παράλληλα, στις 12 Οκτωβρίου θα γίνει και η μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Την επόμενη εβδομάδα, στις 12 Οκτωβρίου, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Νομαρχείο, όπου θα καλέσουμε όλους όσους έχουν κάνει εγγραφή στις σχολές γονέων να έρθουν, γιατί εκεί θα χωρίσουμε τα τμήματα, θα χωρίσουν δηλαδή οι ομάδες, και παράλληλα μέσα από την διαδικασία αυτή θα έχουμε και τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και μια ομιλία με κεντρικό ομιλητή, αυτή τη φορά τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Άνθιμο. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα τμήματα ελληνικής νοηματικής γλώσσας όλων των κύκλων προετοιμασίας επάρκειας από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Τα μαθήματα θα γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ μετά το πέρας τους, όσοι μετέχουν θα μπορούν να δώσουν και εξετάσεις πιστοποίησης. Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης ξεκινούν μαθήματα ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στον Πολυχώρο του Μουσείου σε ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα ένα καινούριο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής νοηματικής γλώσσας, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Θα πραγματοποιούνται στο αίθριο του Μουσείου, σε ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, με τον εκπαιδευτή, ακολουθώντας σύγχρονες εξελίξεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με το τέλος κάθε κύκλου θα χορηγείται βεβαίως η παρακολούθηση σε 120 ωρών. Με την ολοκλήρωση του τέταρτου κύκλου δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας, τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως υψηλής ποιότητας με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών. Τα άτομα είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων, είναι μέχρι 10 άτομα. Μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στο 2551036663 ή περνώντας εδώ από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 14 Μαΐου 63. Με την ολοκλήρωση πρόκειται να ξεκινήσει τώρα ο πρώτος κύκλος. Με την ολοκλήρωση των 4 κύκλων θα έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος το δικαίωμα, θα αποκτήσει το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την πιστοποίηση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Δράμας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Αυτισμό Αλκιόνη, θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από ενημερωτικά εργαστήρια για τη γνωριμία με τον αυτισμό και τις ιδιαιτερότητές του. Παράλληλα, το χειμερινό πρόγραμμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Δράμας έχει διαμορφωθεί με μια σειρά παρουσιάσεων αλλά και άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες δράσεις. Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το χειμερινό πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτήσει η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Δράμας. Ήδη σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό Αλκιόνη, προγραμματίζει διάφορα εργαστήρια μέσα από το οποίο θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τον αυτισμό, καθώς επίσης και το πώς η μουσική επιδρά στα άτομα αυτά. Όσον αφορά λοιπόν την εκδήλωση που έχουμε σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Αλκιόνη, το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, καθώς και με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η όλη εκδήλωση ουσιαστικά οφείλεται στη συνεργασία του Συλλόγου Αλκιόνη με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Η βιβλιοθήκη συνδράμει όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την αίθουσα εκδηλώσεων που παραχωρεί. Πρόκειται για ένα μουσιοπαιδαγωγικό εργαστήριο. Ένα εργαστήριο το οποίο αφορά παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και 9-12 ετών. Παιδιά από το ευρύτερο φάσμα του αυτισμού. Θα γίνει λοιπόν αυτό το εργαστήριο, θα υπάρξουν και κάποιες συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών. Ουσιαστικά πρόκειται για τρία εργαστήρια, το ένα θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου και τα άλλα δύο στις 15 και 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το εν λόγω εργαστήρια κτλ. Υπάρχει το τηλέφωνο του Συλλόγου Αλκιόνη καθώς και το αντίστοιχο τηλέφωνο από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ για την ενημέρωση. Ταυτόχρονα, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας συνεχίζει και τον χειμερινό της προγραμματισμό με διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλου είδους δράσεις. Ενώ, όπως υπογραμμίζει η διευθύντριά της, Μαρία Καπία, η καλοκαιρινή δραστηριότητα πήγε ιδιαίτερα καλά, εάν και κάτι τέτοιο δεν συνέβη και με την τελετή λήξης. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις μας της νέας χρονιάς, έχουμε τελειώσει, είπαμε, με την καλοκαιρινή εκστρατεία. Είχαμε μια τελετή λήξης που δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι όσον αφορά την τελετή λήξης. Είναι απόλυτα κατανοητό όμως ότι επειδή ακριβώς έγινε σε περίοδο που ξεκίνησαν τα σχόλια, ξεκίνησαν οι δραστηριότητες, ίσως να μην ενημερώθηκε επαρκώς ο κόσμος. Παρουσιάστηκαν λοιπόν εκεί τα έργα των παιδιών και θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιασδήποτε κατασκευές ή χειροτεχνίες φτιάξαν τα παιδιά το καλοκαίρι μπορούν να περνάνε από τη βιβλιοθήκη για να τις παραλαμβάνουν τώρα που ολοκληρώθηκε η εκστρατεία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ετοιμάζουμε κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις οι οποίες θα κλείσουν λίγαν συντόμως και θα μπορέσουν να ανακοινωθούν. Ετοιμάζουμε ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα παιδιά και ετοιμάζουμε κάποια εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης που ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμα διότι δεν έχουμε κλείσει επαρκώς. Οπότε λίγαν συντόμως νομίζω ότι θα έχουμε έτοιμο το πρόγραμμα και θα μπορούμε να ανακοινώσουμε με ακρίβεια και ημερομηνίες τα εργαστήρια αυτά. Μια σειρά από σημαντικά ζητήματα απασχολούν τον κτηνοτροφικό κόσμο της Δράμας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων της περιοχής, ήδη προχωρά η δημιουργία ομάδας παραγωγών που έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση του γάλακτος. Ένα άλλο μείζον ζήτημα του κλάδου είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τα βοσκοτόπια στην περιοχή της οροσειράς Ροδόπης. Στη συγκρότηση ομάδας παραγωγών, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν το προϊόν τους, το γάλα, ακόμη καλύτερα,
προχώρησε ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων του Νομού Δράμας. Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρός του, Γιάννης Κετσιουκάκης, αυτή τη στιγμή η ομάδα παραγωγών αποτελείται από λίγα άτομα για να μπορέσει να ελίσσεται καλύτερα, ενώ αναμένεται να μεγαλώσει. Παράλληλα, ο κ. Κετσιουκάκης όμως εκφράζει και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης του γάλακτος. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εδώ στη Δράμα, ολιγομελή τώρα στην αρχή, γιατί αλλιώς δεν ελέγχεται, η οποία ομάδα προσπαθεί συλλογικά να σε πρώτη φάση να διαπραγματευτεί το γάλα και σε δεύτερη φάση να επιτύχει όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ομάδες παραγωγών. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να τονίσω στον κόσμο ότι δεχόμαστε μεγάλο πόλεμο από τις εταιρείες και ειδικά εδώ από την περιοχή της Δράμας νιώθουμε απογοήτευση, γιατί οι τοπικές επιχειρήσεις δεν στηρίζουν την προσπάθειά μας αυτή, και ενώ οι ίδιες απολαμβάνουν τις μέγιστες εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους κτηνοτρόφους είναι η αναμονή στην οποία βρίσκονται για το θέμα των πληρωμών, τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο όμως και από κάποιες εξαγγελίες που έγιναν από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας, και όπως υπογραμμίζει ο κ. Κετσιουκάκης, για μία ακόμη φορά υπήρξε ανακολουθία έργων και πράξεων. Είμαστε εν εξελίξη κάποιων καταστάσεων που αφορούν πληρωμές παλαιότερων ετών, κάποιες ανακοινώσεις που έχει κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες για ακόμη μια φορά δεν ήταν συνεπείς οι ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώθηκαν. Είμαστε στην αναμονή αυτών των πληρωμών. Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τους κτηνοτρόφους, κυρίως της περιοχής του Παρανεστίου, είναι τι θα γίνει με το προεδρικό διάταγμα και πώς τελικά θα οριστούν τα βοσκοτόπια στην περιοχή, τα οποία βρίσκονται μέσα στο πάρκο της Ροσιράς Ροδόπης. Είμαστε στην αναμονή της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος όσον αφορά το θέμα της περιοχής του Παρανεστίου, της Ροσιράς της Ροδόπης. Ένα θέμα που καίει ειδικά εμάς τους κτηνοτρόφους, γιατί εάν περάσει όσο έχει το προεδρικό διάταγμα, θα αποχαρακτηριστούν πάρα πολλοί βοσκότοποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν ανάσα στον Έλληνα κτηνοτρόφο και ειδικά τις περιοχές εκείνες. Ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα διαρκέσει έως τις 7 Οκτωβρίου η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας Παρμενίων, που σχεδιάστηκε και διευθύνεται από το ΓΕΘΑ σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Στην Αλεξανδρούπολη έφτασαν νωρίς το πρωί στρατιωτικά μαχητικά ελικόπτερα και η Δέλτα Τηλεόραση εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από την άφηξή τους και την προετοιμασία για την Άσκηση Παρμενίων. Είναι έτοιμα για την Εθνική Διακλαδική Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας Παρμενίων 2016. Από τον πύργο ελέγχου του πολιτικού αεροδρομίου Δημόκρητος δίνεται το πράσινο φως και τα στρατιωτικά αεροσκάφη προσγειώνονται με ασφάλεια στην πίστα του αεροδρομίου. Στο αεροδρόμιο υποδεχτήκαμε σήμερα 5 Απάτσι επιθετικά ελικόπτερα και 3 Χιούι ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού. Θα έρθουν και άλλες δυνάμεις της αεροπορίας στρατού στα πλαίσια της άσκησης Παρμενίων 2016, η οποία ξεκίνησε χθες και είναι μέχρι την Παρασκευή, 3 με 7 Οκτωβρίου. Το αεροδρόμιο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, λειτουργεί με συνεχές ωράριο για να καλύψουμε τις ανάγκες της άσκησης. Είμαστε πλέον έμπειροι, γιατί είναι
η πολλεστή φορά που κάνουμε Παρμενίωνα 2016. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Είμαστε προετοιμασμένοι. Κύριε, η σκοπή της άσκησης, μεταξύ άλλων, η εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργούμενης από τις διεθνείς εξελίξεις κατάστασης στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας, αλλά και η εξάσκηση στην εφαρμογή διαδικασιών διοικήσεως και ελέγχου ενόπλων δυνάμεων και η βελτίωση του επίπεδου ελέγχου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων. Νωρίς το πρωί, μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης, ενώ την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια. Ο διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης θα έχει διάρκεια ενός λεπτού. Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έσκασε εκτάκτως το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη φωτιά, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη και βρίσκεται ακόμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην περιοχή Αϊτός της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να δούμε αποκλειστικές εικόνες και πλάνα που εξασφάλισε για εσάς η Δέλτα Τηλεόραση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατο για τον συνεργάτη μας να προσεγγίσει πιο κοντά, δεν του το επέτρεψαν, αλλά ήμασταν εκεί να καταγράψουμε την είδηση και να τη μεταφέρουμε σε εσάς. Φυσικά θα σας μεταφέρουμε και οποιασδήποτε νέες πληροφορίες. Αλλάζοντας τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, την αγκαλιά τους άνοιξαν διεύθυνση εκπαιδευτικοί μαθητές αλλά και γονείς του δεύτερου επαγγελματικού λυκείου της Αλεξανδρούπολης, καθώς εκεί πλέον φοιτούν και 4 κορίτσια από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Η προσαρμογή ήταν ομαλή, με τις νέες μαθήτριες του δεύτερου ΕΠΑΛ να παρακολουθούν τα μαθήματα καθημερινά έως όταν βρεθούν οι γονείς τους και η μη κυβερνητική οργάνωση ο Άρσης καταφέρει να τις ενώσει και πάλι με τις οικογένειές τους. Σε αυτό το σχολείο έχουν θέση όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας και εθνικότητας. Σε αυτό το σχολείο τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων λένε πως η αγκαλιά τους είναι ανοιχτή για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για τα δικά τους. Και το κάνουν πράξη. Σε αυτό το σχολείο διεύθυνση, εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν πως θέση έχουν όλοι. Η ανθρωπιά και η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο περισσεύουν. Εδώ και λίγες ημέρες, 4 κορίτσια ηλικίας 15 έως 17 ετών από τη Συρία και το Αφγανιστάν φοιτούν στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Αλεξανδρούπολης. Με τη βοήθεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της κοινωνικής οργάνωσης Άρσης, τέσσερα κορίτσια, τέσσερις μαθήτρες στην πρώτη λυκείου ήρθαν στο σχολείο μας, τα οποία παιδιά προέρχονται τα δύο από τη Συρία και τα δύο από το Αφγανιστάν. Έχουν ήδη ενταχθεί πολύ ομαλά στην ζωή του σχολείου. Πρόκειται για 4 κορίτσια τα οποία είναι υγιέστατα, καθώς η Άρσης μας έχει χορηγήσει ήδη ατομικά δελτία υγείας για το καθένα από αυτά. Μπορώ να πω ότι είναι τυπικά και ευγενικά, ίσως και παραπάνω από ό,τι τα δικά μας παιδιά. Και το όλο κλίμα στο σχολείο είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα έχουν αγκαλιάσει και οι μαθητές και οι καθηγητές, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
Μοναδικό πρόβλημα η επικοινωνία, όπως είπε ο διευθυντής του Δευτέρου Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, η γλώσσα της αγάπης είναι κοινή και η προσαρμογή των τεσσάρων αυτών κοριτσιών μόνο ομαλή μπορεί να χαρακτηριστεί. Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι λιγάκι στην επικοινωνία με τα παιδιά αυτά, τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα ελληνικά και λίγα αγγλικά. Οπότε προσπαθούμε στις δύο αυτές γλώσσες. Από ό,τι γνωρίζω, έχουν υποβληθεί σε εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό και μπορούμε κάπως να συνεννοηθούμε. Οπότε προσπαθούμε έτσι, λίγο αγγλικά, λίγο ελληνικά, γιατί οι κανονικές γλώσσες του είναι, η γλώσσα τους είναι τα αραβικά και τα φαρσί. Ο κ. Σακίδης, ωστόσο, διηγήθηκε και ένα περιστατικό που τον συγκίνησε και δείχνει τον σεβασμό των παιδιών αυτών στους κανονισμούς του σχολείου. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσω είναι ότι κάποια μέρα ένα από αυτά τα παιδιά καθυστέρησε γιατί δεν αισθανόταν πολύ καλά. Και θυμάμαι και θεωρώ ότι είναι μια πολύ έτσι συγκλονιστική στιγμή για μένα να έρχεται εδώ στο γραφείο μου και να ζητάει συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ζήσει με τα δικά μας παιδιά. Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, θέλοντας να καλωσορίσουν στο σχολείο τα τέσσερα κορίτσια, τους έκαναν ένα συμβολικό δώρο, εισπράττοντας ευχαριστήρια και χαμόγελα. Μάθαμε ότι ήρθαν παιδιά από τη Συρία και από το Αφγανιστάν στο σχολείο μας. Και επειδή είμαστε γονείς, θεωρήσαμε ότι και αυτά είναι δικά μας παιδιά και τα φερθήκαμε σαν δικά μας παιδιά. Οπότε αποφάσισε ο Σύλλογος να τα κάνουμε ένα δωράκι για να δείξουμε ότι τα καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και ότι τα θεωρούμε δικά μας παιδιά. Βέβαια, όταν δώσαμε αυτό το δωράκι και πήγαμε στην τάξη, μας ευχαρίστησε τα παιδιά όλης της τάξης, ένα-ένα, και ήταν τόσο συγκινημένα που συγκινηθήκαμε και εμείς από αυτό το πράγμα. Βέβαια, δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Τα δίπλα μου και το Φάνη του Μαλκίδη. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Μάλλον ήθελαν οι συνεργάτες μας η συζήτησή μας να ξεκινήσει πολύ πιο γρήγορα. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει σχέση και με το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση, βέβαια. Πολλές μέρες παρακολουθούμε μαζί, Φάνη, το προσφυγικό. Έχουμε εξελίξεις όμως και έχουμε εξελίξεις ότι έχει να κάνει με διεθνείς αντιδράσεις και δηλώσεις. Παρακαλώ να τις καταγράψουμε μαζί. Και νομίζω ότι επειδή εξελίξεις και αντιδράσεις είναι καθημερινές ή μάλλον του δευτερολέπτου, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι πλέον δεν μπορείς να προλάβεις και δεν μπορείς να διαπιστώσεις και να κατανοήσεις το τι συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που μιλάς. Γιατί ενδεχομένως και τη στιγμή που μιλάμε να υπάρξουν καινούργιες δηλώσεις οι οποίες θα ουσιαστικά θα ανατρέψουν όσα λέμε. Έτσι λοιπόν, μέχρι τη στιγμή που έχουμε μπει στο στούντιο, υπήρχαν και υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 ζητήματα τα οποία πραγματικά αλλάζουν άρδιν τα όσα γνωρίζουμε για το προσφυγικό. Το πρώτο είναι ότι οι Γερμανοί, διά του Τόμας Ντεμεζιέρ, για όσους δεν έχουν ακούσει, του Υπουργού, δήλωσαν ότι πρέπει να επιστρέψουν ή πρέπει να αρχίσουν να επιστρέφουν οι πρόσφυγες στο σημείο πρώτης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι για ακόμη μια φορά κλήρωσε λαχνός, πρώτος φυσικά, για την Ελλάδα. Είναι το Δουβλίνο 2, είναι αυτό το περίφημο κείμενο του Δουβλίνου 2, το οποίο υπογράφηκε επί Πάγκαλου και πραγματικά έχει δεσμεύσει από τότε πάρα πολλές κινήσεις και πολιτικές στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα. Γιατί όταν από την Ελλάδα έχουν περάσει τα τελευταία 2 χρόνια, για να μην επεκταθώ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, αυτό σημαίνει ότι αν ενεργοποιηθεί άμεσα μια κατάσταση και μια συνθήκη η οποία αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που επικαλέστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι 1,5 εκατομμύριο έρχονται ξανά στην Ελλάδα, χωρίς καμιά διάθεση φοβίας, χωρίς καμιά διάθεση κινδυνολαγνίας ή οτιδήποτε άλλο συνδέεται με αυτό. Είναι εντυπωσιακό επίσης το γεγονός ότι την ίδια στιγμή ο Τσέχος πρόεδρος ανερυθρίαστα, χωρίς ντροπή και με περισσό θράσος, αφού έχει προηγηθεί και το δημοψήφισμα στην Ουγγαρία που λέει ότι δεν δεχόμαστε κανένα μετανάστη, άσχετα αν δεν έχει ενεργοποιηθεί λόγω μικρής συμμετοχής, δήλωσε ότι όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες πρέπει να εγκατασταθούν ή στα παράλια της Βόρειας Αφρικής ή σε ακατοίκητα ελληνικά νησιά. Φάνη, θέλω να τα ρυθμίσουμε λίγο ή μάλλον να τα πάρουμε με τη σειρά. Αναφορικά με την πρώτη δήλωση, οι εταίροι μας αλήθεια γνωρίζουν την κατάσταση στην Ελλάδα, γνωρίζουν ότι από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, από την πλευρά όλων των οργάνων που ασκούν πολιτική σε μικρότερο και μεγαλύτερο βαθμό στη χώρα μας, έχει επισημανθεί ως επιτακτική, ως αδύρυτη ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να γίνει διασπορά όπως προβλεπόταν να γίνει, ή μιλάμε σε ξύλινα αυτιά? Γιατί η δήλωση του κυρίου Ντεμεζιέ μας αφήνει και λίγο εμβρόντιτους ότι έχει να κάνει με την πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη των εταίρων μας στο συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο ζήτημα.
Για να μην ακουστεί υπερβολικό αυτό που θα πω ή πολύ συναισθηματικό, γιατί το λέει ένας Έλληνας, την ίδια στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια κατασκευή ενός φράχτη σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν προκειμένου στη Βουλγαρία, για τον οποίο φράχτη δεν αντιδρά κανείς. Δεύτερον, υπάρχει μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά με το δημοψήφισμα που ανέφερα στην Ουγγαρία, επίσης για την οποία δεν αντιδρά κανείς. Και αν η συμμετοχή των Ούγγρων ήταν σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι προβλέπει το Σύνταγμά τους, αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για μηδενική είσοδο, άφιξη και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στην Ουγγαρία. Τρίτον, η Αυστρία και η Σλοβενία μαζί με την Κροατία θέλουν να κλείσουν οριστικά διαπαντός νυν και αΐ τα σύνορά τους ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αν προσθέσουμε όλα αυτά, αν προσθέσουμε τις δηλώσεις τις σημερινές, αν προσθέσουμε τις χθεσινές και ενδεχομένως τις αυριανές ή ακόμα και αυτές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε γιατί βρισκόμαστε στο στούντιο, ενδεχομένως αυτό το οποίο είπες να ισχύει στην Ιωστή, να ισχύει ακόμη περισσότερο. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αφαιθεί μόνη τους. Το λένε και οι ίδιες οι γερμανικές εφημερίδες, το λένε και οι ίδιοι οι γερμανικοί αναλυτές οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα. Νομίζω, εκτιμώ, είμαι βέβαιος, για μην πω ότι πιστεύω ολοκληρωτικά, ότι αυτή η κατάσταση θα έχει να κάνει μόνο με μια Ελλάδα η οποία θα παλεύει με κύματα, οργισμένα, οργιώδη, μέσα σε ένα καριδότσουφλο, μέσα σε ένα κομμάτι ξύλο, όπως ακριβώς πάλευε και ο Οδυσσέας για 10 χρόνια. Αναφέρεσαι σε κλειστά σύνορα, αναφέρεσαι μάλλον σε χώρες οι οποίες όχι απλά έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα σύνορά τους με μια νοητή γραμμή, έχουν αποφασίσει να ορθώσουν έναν πραγματικό, έναν υπαρκτό, έναν απτό φράχτη. Έχουμε λοιπόν από τη μία αυτό το δεδομένο. Απ' την άλλη, έχουμε την συμπεριφορά της γείτονος χώρας, η οποία έχω πει και άλλες φορές ότι κρατά τα κλειδιά. Δεν ξέρω αν ακούγεται υπερβολική η φράση, αλλά όταν υπάρχουν 3 ή και 4 εκατομμύρια ανθρώπων εκεί, οι οποίοι περιμένουν να διοχετευτούν στο εσωτερικό, μάλλον μιλάμε για μια χώρα κλειδοκράτορα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Την ίδια ώρα, ακούσαμε από κυβερνητικούς παράγοντες ότι έρχεται η διασπορά προς την ηπειρωτική χώρα. Η διασπορά προς την ηπειρωτική χώρα λοιπόν θα είναι το επόμενο βήμα. Η διασπορά προς την Ευρώπη, πόσο δύσκολη φαντάζεσαι με αυτές τις συνθήκες? Φαντάσου ότι σήμερα βρίσκονται περίπου 61.000 άνθρωποι παρανόμως εισελθόντες ως αφορά το διεθνές ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, και απ' την άλλη υπάρχουν και οι πρόσφυγες. Και υπάρχει ένα δείγμα το οποίο αφορά συγκεκριμένα 3-4 νησιά τα οποία έχουν φτάσει στα όρια τους. Τα οποία ακόμη και το περίφημο, παγκοσμίως και γαλαξιακό γνωστό ελληνικό φιλότιμο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Αν μπορούσε το ελληνικό φιλότιμο να λύσει τα προβλήματα του χρέους, της πτώχευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, των προσφύγων, των μεταναστών, θα τα είχε λύσει όλα. Αλλά δεν μπορεί. Το φιλότιμο δεν φτάνει. Επειδή λοιπόν το φιλότιμο δεν φτάνει, επειδή πάρα πολλοί επικαλούνται το παγκοσμίο φήμης λοιπόν ελληνικό φιλότιμο, πρέπει να σταθούμε και να ρυθμίσουμε ένα προς ένα το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα αρχίσει, και είναι σημερινή δήλωση αυτή, ότι θα αρχίσει να γίνεται διασπορά από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Να προσθέσω το γεγονός ότι πριν 3 μέρες μιλώντας πάλι εδώ μαζί και αναφερόμενος σε μια επερώτηση που είχε γίνει και απάντηση του αρμόδιου Υπουργού επί της Μεταναστευτικής Πολιτικής του Μουζάλα, είπε ότι θα γίνει διασπορά σε όλους τους νομούς της χώρας. Αυτό ουσιαστικά ανατρέπει πρώτον το σχεδιασμό που γνωρίζουμε και δεύτερον το ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Αυτό αποκαλύπτει. Και μάλιστα όχι μόνο δεν υπάρχει σχεδιασμός από εδώ, δεν υπάρχει σχεδιασμός από μια θεσμική οντότητα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποτίθεται, έχοντας υπογράψει δεκάδες επί δεκάδων συμφωνιών, και υποτίθεται πρέπει να στηρίξει αυτή τη χώρα, η οποία βρίσκεται με το ένα πόδι στη χρεοκοπία και με το άλλο πόδι στην κοινωνική αναταραχή λόγω αυτού του προβλήματος, να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα το οποίο δεν το έχει λύσει όλος ο πλανήτης. Συζητώντας εχθές, Φάνη, σου επανέφερα για μία ακόμη φορά το ζήτημα των αξιώσεων της Τουρκίας για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα δεοντολογίας, ηθικής και συμπεριφοράς από την πλευρά των γειτόνων. Και ξέρεις, έρχεται σήμερα και η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκ νέου για το ζήτημα της βίζα, με την γνωστή φράση ότι η χρονιά φτάνει προς το τέλος, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν κρατούν τη δέσμευσή τους. Και έρχομαι και ξαναρωτώ, γίνεται επίκαιρο εκ νέου το ερώτημα. Από τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία ζητά τη βίζα, από τη στιγμή που η Τουρκία ζητά την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν δίνει κάτι προκειμένου να το πάρει αυτό, ή μάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό και το παζλ τώρα, πόσο ορατό είναι να πάρει την βίζα και τι πρέπει να δώσει τελικώς για να την πάρει? Θα σου απαντήσω με το κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Guardian. Ο Guardian είναι μια εφημερίδα καθεστωτική της Μεγάλης Βρετανίας, πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το λέμε και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον και σημασία. Λέει λοιπόν ότι σε περίπτωση που η σύμβαση, η συνθήκη, η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας
πάβει να υφίσταται εντός των ημερών, εντός των εβδομάδων λόγω του προβλήματος της βίζα, όπως ανέφερες. Και πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί το πρόβλημα της βίζα, το λέω πρόβλημα γιατί πράγματι έτσι είναι. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ σκεπτικοί και αναπτύσσουν έντονο σκεπτικισμό αν πρέπει να δώσουν σε 70 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελευθέρως, όταν το έχουν αναιρέσει σε χιλιάδες ή εκατομμύρια πρόσφυγες που υποτίθεται ότι έχουν ανοιχτές τις αγκάλες τους. Τρία δις μαζί τους ο Ερντογάν χτες. Σήμερα μας απείλησε για ακόμη μια φορά, το απείλησε και σε πρωτοπληθυντικό ως Έλληνες, αλλά και σε πρώτο ευρύτερο πληθυντικό ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι αν δεν υπάρξει λύση γι' αυτό, τελειώνει η υπομονή μας. Αυτό σημαίνει τελειώνει το έτος. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα θα ανοίξω τα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό, το είπε ο Guardian. Μια Ελλάδα η οποία δεν θα ξέρουμε πλέον πού αρχίζει και πού τελειώνει. Το είπε ο Τσέχος πρόεδρος. Να πάμε τους ανθρώπους αυτούς σε κατοίκητα ελληνικά νησιά. Είναι δυνατόν? Και χωρίς να υπάρξει ούτε μια απάντηση ούτε από ευρωπαϊκής πλευράς γενικότερα και ειδικότερα από την ελληνική πλευρά. Λοιπόν, Φάνη, με αυτήν την σκέψη, με αυτό το ερώτημα θα σε αφήσω. Σε ευχαριστώ θερμά. Θέλω πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για όλους τους Ευρύτες. Σήμερα μεταφέρθηκαν τα οστά 14 ανθρώπων που ταυτοποιήθηκαν από το σημαντικό εκείνο, ας το πούμε, μέρος της Κύπρου, όταν το 1974 έπεσε ένα αεροπλάνο το οποίο μετέφερε καταδρομής απελευθερωτές μετά την τουρκική εισβολή και σημερινά φυσικά κατοχή. Δύο εξ αυτών που επέβαιναν ήταν από τον Εύρο, ο Χρήστος ο Χατζόπουλος και ο Χριστόδουλος ο Δοητσίδης. Σήμερα επέστρεψαν 14 ταυτοποιημένα λείψανα οστά των δικών μας ανθρώπων. Ένα εξ αυτών ταυτοποιήθηκε, του Χρήστου Χατζόπουλου. Η ταφή του θα γίνει την Κυριακή στο στρατικό κημητήριο του Δημοτήχου. Είναι ευκαιρία να τιμήσουμε όχι μόνο σε αυτό το παιδί από τον Εύρο, αλλά γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι για 42 χρόνια δεν μερίμνησε η ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε να βρεθούν, να ταυτοποιηθούν και να θαυτούν, αφού μνημονευτούν όπως αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους και αρμόζει σε μια κηδεία ένας τέτοιος άνθρωπος, τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στην απελευθέρωση. Πάντα εύστοχος και πάντα με επιχείρηματα. Σε ευχαριστώ θερμά, Φανή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 3.000 νοσηλευτές, 700 θέσεις για λοιπό προσωπικό και 300 που αφορούν σε εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας, εξήγηλε η κυβέρνηση. Συνολικά πρόκειται για 4.000 νέες προσλήψεις που αφορούν στον χώρο της υγείας, που προφανώς δοκιμάζεται εντονότατα τα τελευταία χρόνια. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι θέσεις αυτές να πληρωθούν μέχρι το Γενάρη του ερχόμενου έτους. Πάμε να δούμε λεπτομέρειες στο θέμα που ακολουθεί. Στην ταχεία κάλυψη 4.000 θέσεων απασχόληση στα νοσοκομεία, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί ως τις αρχές του Ιανουαρίου, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσαν έπειτα από σύσκεψη που είχαν υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης και Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι οι προσλήψεις εντάσσονται στη βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, που είναι η ταχεία βελτίωση της κατάστασης και αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε εντός του 17 να υπάρξει μια εντελώς νέα εικόνα για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Τα λεφτά της πρώτης δόσης από τις τηλεοπτικές άδειες έχουν εισπραχθεί και διοχετεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο ακριβώς για να γιατρεύονται οι μεγάλες πληγές που έχουν ανοίξει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τόνισε ο Νίκος Παπάς. Επεσήμανε ότι οι προτεραιότητες είναι η δημιουργία της απασχόλησης και μάλιστα σε τομείς όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει τις περισσότερες δυσκολίες. Στόχος μας είναι από την αρχή της χρονιάς αυτές οι 4.000 προσλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί, ο Υπουργός Επικρατείας. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι με τα 48.800.000 ευρώ από αυτά που εισπράχθηκαν από τις άδειες των καναλιών μετά από 27 χρόνια και που πολλοί δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, προκυρήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 4.000 θέσεις στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές δομές και τους εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας σε όλη τη χώρα, θέσεις κοινοφελούς εργασίας 12μηνης διάρκειας με τα αντίστοιχα επιδόματα, και στόχος μας είναι αυτοί οι άνθρωποι από τις αρχές του Γενάρη να δουλεύουν στα νοσοκομεία, αλλάζοντας την εικόνα που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή μετά από 5 χρόνια μνημονιακής καταστροφής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είπε ότι μέσα σε αυτές τις 4.000 θέσεις υπάρχουν 3.000 νοσηλευτές, περίπου 700 άτομα λοιπό προσωπικό νοσοκομείων, δηλαδή οδηγοί στα κέντρα υγείας, τραυματιοφορείς και παρασκευαστές στο ακτινολογικό και στα υπόλοιπα εργαστήρια, περίπου 300 θέσεις που αφορούν εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ο ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, όπου πραγματικά θα βελτιωθεί η δουλειά που κάνουν μέσα από αυτές τις προσλήψεις. Είπε επίσης ότι θα υπάρξει και μια σοβαρή κατανομή και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στα παιδί και στα κέντρα υγείας.
Ο Υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για μαζικότατη ένεση προσωπικού στο σύστημα υγείας που έρχεται να προσθεθεί στις θέσεις που ήδη καλύπτονται, είναι σε προκήρυξη ή πρόκειται να προσληφθούν στο επόμενο διάστημα. Πρόσθεσε επίσης ότι έχει ανακοινωθεί και επίσημα ότι του χρόνου πέρα από τους 760 νέους διορισμούς γιατρών θα προκηρυχθούν 2.000 θέσεις εργασίας μόνιμων ιατρών στο σύστημα υγείας. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει, πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατό με εκλογές, δεν υπάρχει πλέον δρόμος. Αυτό μεταξύ άλλων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του για τα 42 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του μακρό χρόνο παραμονής στην αντιπολίτευση. Καλά θα κάνει να το συνειδητοποιήσει η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου. Δείτε σε κάρτες μαζί μας τι υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ποια ήταν η απάντηση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Το αίτημα για πρόωρες εκλογές επανέφερε με εμφατικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης, σαν ημέρα της επετείου της συμπλήρωσης 42 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί επίγουσα και αναγκαία προϋπόθεση να προχωρήσει η χώρα, τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος του κόμματος, διαφωνώντας ουσιαστικά με τη θεωρία του όριμου φρούτου και με όσους λένε ότι πρέπει να παραμείνει κι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για να φθαρεί περισσότερο. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει, πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν με εκλογές, δεν υπάρχει πλέον δρόμος, τόνισε μεταξύ άλλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τους κυβερνώντες ως τυχοδιώκτες και κάλεσε τα μέλη της πολιτικής επιτροπής, βουλευτές και στελέχη ουσιαστικά σε εκλογική ετοιμότητα. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού χαρακτήρισε το ΣΥΡΙΖΑ ως μια επικίνδυνη πολιτική φούσκα, ζήτησε από τους πολίτες να ακούσουν τον ίδιο και το κόμμα του και να συγκρίνουν και ταυτόχρονα όλοι μαζί να κλείσουν το κεφάλαιο του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού. Δεσμεύομαι ότι από το δικό μου στόμα δεν θα ακούσουν ψέματα, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες και από άλλους χώρους να στηρίξουν την προσπάθειά του, λέγοντας με έμφαση πως δημιουργούμε τις προϋποθέσεις όχι απλά για μια εκλογική νίκη αλλά για μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ των μεταρρυθμίσεων ώστε να γίνουν οι ιδέες μας κυρίαρχες στην ελληνική κοινωνία. Με ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για καταράκωση της χώρας, την οποία, όπως είπε, κυβερνά μια ιδεολειπτική κυβέρνηση λαϊκιστών. Είμαστε πολιτική δύναμη που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δικαιούται να λέει πως έχει πραγματικές ρίζες στην κοινωνία. Κάποιοι που πάτησαν επάνω στην απελπισία του ελληνικού λαού και εξαπάτησαν τους πολίτες έχουν ήδη μπει σε καθοδική και μη αναστρέψιμη πορεία. Έσπηραν ανέμους και θερίζουν θύελες. Ένα ολόκληρο οικοδόμημα που στηρίχθηκε στη δημαγωγία καταραίει, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επέμεινε ότι η κυβέρνηση διχάζει τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του μακρό χρόνο παραμονή στην αντιπολίτευση. Καλά θα κάνει να το συνειδητοποιήσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Τύπου του Πρωθυπουργού, με αφορμή την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τα 42 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης αδυνατεί να κρύψει το άγχος του. Το άγχος που του προκαλούν τα στοιχεία και οι προβλέψεις, ακόμη και σημερινές, για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το άγχος του για το σταδιακό ξεσκέπασμα της διαπλοκής που λαιλάτισε τις προηγούμενες δεκαετίες στον τόπο. Το άγχος του για την επιβολή της νομιμότητας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Γι' αυτό προσπαθεί να ανακόψει την πορεία της χώρας προς την έξοδο από την κρίση. Δυστυχώς γι' αυτόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από το να εκφωνεί ομιλίες, όπως η σημερινή αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του μακρό χρόνο παραμονή στην αντιπολίτευση, καλά θα κάνει να το συνειδητοποιήσει, υπογραμμίζεται εκεί. Σε συζήτηση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Χρήστος Γιώγας. Χαίρετε, κύριε Γιώγα. Βράδυ, γεια σας. Λοιπόν, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, πολλές καλές ειδήσεις, πολλά ανοιχτά ζητήματα την ίδια ώρα. Έχουμε θέματα στο πράσινο και στην καθαριότητα. Θα ξεκινήσω με την παραδεδεγμένη δυσκολία, κύριε Αντιδήμαρχε, με το γεγονός ότι υπάρχει λίγο προσωπικό για έναν πολύ μεγάλο καλλικρατικό Δήμο. Θέλω να ρωτήσω ποια προβλήματα εντοπίζετε και πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα καθημερινότητας σε ένα Δήμο τέτοιων διαστάσεων και τέτοιων δυνατοτήτων. Όπως είπατε, πολύ λίγο το προσωπικό, πολύ λίγα τα χρήματα, οι δαπάνες είναι τεράστιες, τα έσοδα του Δήμου έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι υπάλληλοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν μια προσπάθεια. Αντιλαμβάνονται και αυτοί το πρόβλημα και συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι να δώσουμε μια καλύτερη πόλη, μια πιο όμορφη πόλη, την Αλεξανδρούπολη, πιο λειτουργική, πιο χαρούμενη για τους συνδημότες μας. Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν τελειώνουν. Η Αντιδημαρχία, όπως μου είπε κάποιος, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Δεν έχει ημερομηνία λήξης το έργο αυτό. Καθημερινά δημιουργούνται προβλήματα. Λύνουμε ένα, δύο, τρία, παρουσιάζονται άλλα. Έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αισιόδοξοι, προσπαθούμε, έχουμε διάθεση, έχουμε όρεξη
και νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με τους οικισμούς, κύριε Γιώγα. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουν όχι καταγγελίες, όχι με τέτοια μορφή, αλλά φτάνουν παράπονα από κατοίκους στο κανάλι, από κατοίκους οικισμών, οι οποίοι λένε πως βρισκόμαστε, ειδικά εμείς που βρισκόμαστε γεωγραφικά πιο μακριά από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, νιώθουμε κάπως ξεχασμένοι. Θέλω να δώσουμε μια απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σχετικά με άλλο παράδειγμα από έτερο Δήμο της περιφέρειας, ο Δήμαρχος εκεί χαρακτηριστικά μου είπε ότι έχω τόσο λίγους ανθρώπους που αναγκάζομαι να πηγαίνω κυκλικά τους οικισμούς. Μετά από 30-35 μέρες θα ξαναπάει στην ενεργειακή καθαριότητα σε συγκεκριμένο οικισμό. Η απάντηση για τους κατοίκους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, των πιο απομακρυσμένων οικισμών, ποια μπορεί να είναι? Όπως είπατε, είναι 42 οικισμοί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, από τη Μέστη μέχρι και τον Πέπλο. Είναι ένας δύσκολος Δήμος, ένας μεγάλος Δήμος. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό σε σχέση και συνεργασία με τους αντιδημάρχους της Τραϊανούπολης και των Φερών και νομίζω ότι καθημερινά δεν μπορούμε να είμαστε στους οικισμούς αυτούς όπως είμαστε μέσα στην πόλη, αλλά σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε επικοινωνία, πηγαίνουμε, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα και οι οικισμοί αυτοί θα αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο, κύριε Γιώγα, θέλω να συνδυάσω, μιας που αναφέρατε και τον κύριο Φαλέκα, αναφέρατε την Τραϊανούπολη, εμένα πάει το μυαλό μου αυτομάτως τον κύριο Φαλέκα. Ο Δήμος κάνει μια προσπάθεια να παίξει μπάλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να γίνει πιο πράσινος. Το πράσινο θα γίνει πιο πράσινο στην Αλεξανδρούπολη? Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Τι σχεδιασμός υπάρχει, ελάτε? Υπάρχει σχεδιασμός, αν δείτε τα πάρκα μας, οι παιδικές χαρές, οι χώροι πρασίνου. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα σχεδιασμό. Και θα δείτε ότι την άνοιξη, κρατήστε την ημερομηνία, η Αλεξανδρούπολη θα παρουσιάσει μια άλλη όψη. Νομίζω ότι το πράσινο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι προσεγμένο, είναι περιποιημένο, είναι ένα κομμάτι της ομορφιάς της πόλης μας. Στο ζήτημα των δύο εισόδων, σκέφτεστε να γίνουν παρεμβάσεις στο ανατολικό κομμάτι και στο δυτικό? Στο ανατολικό έχουν γίνει παρεμβάσεις στην είσοδο της πόλης εκεί, υπάρχουν άλλες σκέψεις? Θα μείνω σε αυτό. Στο ανατολικό ναι, θα γίνουν. Στο δυτικό ακόμα όχι. Δεν έχουμε κάτι προγραμματίσει. Αλλά για το ανατολικό κομμάτι ναι, θα το δείτε την άνοιξη. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι έτσι, ένα μικρό preview στους επισκέπτες και τους κατοίκους? Θα έχει να κάνει με την είσοδο, από το κομμάτι από το Μαΐστρο μέχρι τον Απαλό. Θέλουμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα. Οι νησίδες, οι δρόμοι, όλη αυτή η κατάσταση, η οποία δεν είναι όμορφη με τα χόρτα, νομίζω ότι θα έχει μια καλύτερη εικόνα. Θέλω να ανασταθώ και σε ένα ακόμη αντικείμενο, κύριε Γιώγα. Έχετε την ανακύκλωση. Ανακύκλωση στο ένα κεφάλαιο, στο οποίο η Αλεξανδρούπολη, μπορώ να πω ότι εντός και εκτός εισαγωγικών, διακρίθηκε, το πήρε το παράσημο συγκριτικά με πολλούς άλλους δήμους της χώρας. Προχωρά καλά το πρόγραμμα ανακύκλωσης? Πολύ καλά. Παρότι την πληροφόρηση που έχω, τα 7-8 χρόνια που γίνεται ανακύκλωση, δεν έχουμε κάνει επανασχεδιασμό. Είμαστε στον αρχικό σχεδιασμό. Στο διάστημα των 2 μηνών περίπου που είμαι αντιδήμαρχος, έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία ακόμα 5 δρομολογίων που βγάζουμε στην πόλη. Βγάζαμε 2 κάθε μέρα της ανακύκλωσης, τώρα τα κάνουμε 3. Και έχουμε, με βάση τον προγραμματισμό που κάναμε σαν διεύθυνση, έχουμε πει ότι το 2017 για την Αλεξανδρούπολη θα είναι έτος ανακύκλωσης. Επανασχεδιασμό, πολλούς κάδους, θα μεγαλώσουμε τα όρια, δεν τα έχουμε μεγαλώσει καθόλου. Ναι, μεν μέσα στην πόλη, στον ιστό, βάλαμε περισσότερους μπλε κάδους για τα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε τα όρια και ακόμα πιο μακριά. Έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας. Πιστεύω ότι με το νέο έτος η Αλεξανδρούπολη θα έχει περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά. Και να κάνω μια παρένθεση για τα σύλληκτα, αυτά που μπαίνουν στους πράσινους κάδους, για να καταλάβουν και οι συνδημότες μας. Την έρευνα που κάνουμε καθημερινά στο κομμάτι αυτό για να προχωρήσουμε στο σχέδιο της ανακύκλωσης, διαπιστώνουμε ότι ακόμα 60% των απορριμμάτων περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά πρέπει να φύγουν. Θα είναι ένα καλό και για την πόλη και για τους συνδημότες μας. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γιώγα, πώς σκέφτεστε να. Η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκινούν από τη συνείδηση του δημότη, από τη συνείδηση του πολίτη. Αν λοιπόν πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας ότι ο Αλεξανδροπολίτης, στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δεν αισθάνεται τόσο την ανάγκη να ανακυκλώσει, πώς μπορεί ο Δήμος να παρακινήσει το δημότη να γίνει καλύτερος ανακυκλωτής? Δεν ξέρω καν αν υφίσταται η φράση, αλλά αντιλαμβάνεστε το πάρα. Καλά το είπατε. Νομίζω ότι με μια καλή ενημέρωση, με όποιον τρόπο μπορούμε, με τα σποτάκια μας, με τα έντυπα, με τα φυλάδια που σκεφτόμαστε να βάλουμε στους λογαριασμούς του νερού μέσα να πάει σε κάθε σπίτι, θα προσπαθήσουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε. Είναι σε μεγάλο βαθμό. Πιστέψτε μου ότι καθημερινά, παρότι δεν έχει γίνει αυτό που λέω τώρα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συνείδηση, υπάρχει ευαισθητοποίηση. Ζητάνε τους κάδους της ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό.
Θέλω να ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο, κύριε Γιώγα. Υπάρχουν αρκετοί οικισμοί. Ξέρω, γυρνάω συνεχώς το θέμα στο ζήτημα των οικισμών. Αλλά οι οικισμοί, κατά ψέματα, είναι οι πυρήνες ενός πολύ δυνατού ατόμου, που είναι ο Δήμος. Οι πυρήνες είναι η καρδιά του, είναι η ουσία του. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει σχεδιασμός, παρά την οικονομική κρίση, με δεδομένα τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, αν υπάρχει σχεδιασμός για περισσότερους χώρους πρασίνου, μεμονωμένα στους οικισμούς και μετέπειτα κατεβαίνοντας και προς τον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης. Σε ό,τι αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στην πόλη, υπάρχει σχεδιασμός. Βλέπετε τι γίνεται με τον Μαΐστρο, με τον Απαλό, με αυτούς τους οικισμούς. Οι πολύ απομακρυσμένοι οικισμοί θα έχουν μια δυσκολία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία. Δηλαδή, ένα κομμάτι πρασίνου στη Σικοράχη, από όπου είναι και η καταγωγή μου, θα είναι πολύ δύσκολη η συντήρησή του. Πάρα πολύ δύσκολη. Να κάνουμε μεγάλες εκτάσεις πρασίνου είναι δύσκολο. Μεμονωμένα μικρά κομμάτια, παρεμβάσεις μικρές, οι οποίες θα δείχνουν κάπως όμορφα μέσα στον οικισμό, αυτά θα τα κάνουμε. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γιώγα, ό,τι έχει να κάνει με την βοήθεια εντός και εκτός εισαγωγικών από το κράτος. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, δεν το συζητάμε, ότι τα χρήματα στους Δήμους είναι πολύ λιγότερα πλέον από την κρατική μηχανή. Ποιο είναι το αίτημα της αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προς το κράτος? Τι είναι αυτό που θα χρειαζόσασταν πιο άμεσα, τι είναι αυτό που χρειάζεται για να λειτουργήσετε καλύτερα? Θα έλεγα τα οικονομικά, όπως είπατε κι εσείς. Τα χρήματα είναι ελάχιστα, σχεδόν καθόλου. Προσπαθούμε μόνοι μας, με την ευαισθησία των υπαλλήλων, των υπηρεσιακών παραγόντων, να δώσουμε λύσεις σε πολλά προβλήματα. Έχουμε έναν εξοπλισμό ο οποίος είναι πολύ παλιός, δεν έχει ανανεωθεί το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε πρόβλημα, όπως ξέρετε, όχι πρόβλημα, το λύνουμε το πρόβλημα. Η μεταφορά των απορριμμάτων στην Κομωτινή το τελευταίο διάστημα έχει προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι έργου στις πλάτες των υπαλλήλων. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε να λειτουργούμε και στη βάση της καθημερινότητας να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Να υποθέσω ότι αυτό που χρειάζεται ο Δήμος είναι έμψυχο δυναμικό, γιατί αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε από τους περισσότερους. Έμψυχο δυναμικό είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες. Προσπαθούμε με το δυναμικό που έχουμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, κύριε Γιώγα, και έχετε μέσα στα υπόλοιπα αντικείμενα που έχετε κληθεί να διαχειριστείτε, έχετε και ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, το ζήτημα των αδεσπότων. Θέλω να ρωτήσω, ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κοινοκομείο, το γνωστό στον Απαλό, το υπάρχον κοινοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το καινούργιο κοινοκομείο στην περιοχή Δωρικού και Νύψας? Ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει επί των ημερών σας στο ζήτημα των αδεσπότων? Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Δυστυχώς όμως οι αδέσποτοι φίλοι μας είναι μόνοι τους. Παρηγοριά τους οι φιλόζωοι, τα φιλοζωικά σωματεία, που πραγματικά ένα μπράβο στους φιλόζωους του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, που καθημερινά δίνουν και χρήμα και χρόνο από τη ζωή τους, την προσωπική τους ζωή, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα αδέσποτα ζώα. Σε ό,τι αφορά το καταφύγιο στον Απαλό, δεν υπάρχει ούτε στο Μαΐστρο πλέον. Αυτό θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξεχνάμε. Υπάρχει το καταφύγιο, το οποίο βρίσκεται στο Δωρικό, είναι το καινούργιο καταφύγιο με περισσότερο καλές προδιαγραφές, το οποίο ήδη λειτουργεί. Καθημερινά γίνονται μεταφορές αδέσποτων από το καταφύγιο του Μαΐστρου προς το καταφύγιο του Δωρικού. Ευελπιστούμε ότι στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, τις εβδομάδες, σε πολύ λίγο διάστημα, το καταφύγιο στο Μαΐστρο δεν θα υπάρχει και θα λειτουργεί το καταφύγιο του Δωρικού με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ένα καταφύγιο. Έχουμε υπογράψει τη σύμβαση με την κτηνίατρο, έχουμε κτηνίατρο, έχουμε προχωρήσει σε σειρά στηρώσεων ήδη. Το τελευταίο διάστημα του ενός μηνός κάναμε περισσότερο από 40 στηρώσεις και ευελπιστούμε να κάνουμε πολλές περισσότερες στο μέλλον. Είναι ίσως το κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει λύση στη διαχείριση των αδέσποτων, οι πολλές στηρώσεις. Και εκεί θα επενδύσουμε. Τα χρήματα είναι ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε τώρα με το αίτημα που έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εάν υπάρξει ανταπόκριση και ένας ικανοποιητικός αριθμός χρημάτων προς το Δήμο, πρότασή μου στον Δήμαρχο, και νομίζω ότι την έχει αποδεχθεί, είναι να βάλουμε τα περισσότερα χρήματα στις στηρώσεις. Ένα μείζον θέμα, θα επιστρέψω σε αυτό και στην συνείδηση του ίδιου του Δημότη και του ίδιου του πολίτη. Θα ήθελα να σταθώ λίγο ακόμα στο ζήτημα του καινούργιου κοινοκομείου, κύριε Γιώγα. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις για το νέο κοινοκομείο, ενώ για το γεγονός ότι καθυστέρησε να ανοίξει, για το γεγονός ότι υπήρχε πρόβλημα υποδομής. Θέλω να ρωτήσω, όπως είναι τώρα, με τη μορφή που λειτουργεί τώρα, δύναται να καλύψει τον μεγάλο αριθμό των αδεσπότων? Γιατί οι προδιαγραφές είναι πράγματι καλές. Δεν ξέρω όμως αν η δυναμικότητά του είναι αρκετή. Η δυναμικότητά του, κάποιοι νομίζουν ότι στο κοινοκομείο, στο καταφύγιο, να το πω το καινούριο, θα έχουμε 300 αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Δεν θα έχουμε τόσα. Η δυναμική του είναι για 50 ζώα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Τα σκυλιά τα περιθάλπτουμε κάποιες μέρες και μετά τα αφήνουμε στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν είναι χώρος συγκέντρωσης αδέσποτων.
τα κλουβιά μέσα θα πρέπει να πάρουμε ένα σκύλο το οποίο είναι επικίνδυνο, το οποίο είναι άρρωστο, να προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ιατρικές και όταν είναι σε καλή κατάσταση το ζώο πρέπει να βγει στο φυσικό του περιβάλλον. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Φυσικό περιβάλλον για ένα δέσποτο εννοώντας τι? Ο χώρος από τον οποίο το περισυλλέξαμε. Μάλιστα. Κοινώς η μέρημνα είναι να στηρωθεί, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αναπαραχθεί. Έτσι. Και θα βρεθεί στον δρόμο, λοιπόν. Στο φυσικό του περιβάλλον, εκεί από όπου το περισυλλέξαμε. Εδώ ακριβώς θέλω να γυρίσω, κύριε Γιώγα, στο ζήτημα της συνείδησης. Ξέρετε, βγαίνουμε και παραπονιόμαστε πολύ για τα αδέσποτα. Βάζω όλους τους εξημών με ήττα και με ύψιλον μέσα. Παραπονιόμαστε λοιπόν για τα αδέσποτα, ενώ δεν κάθεται κανείς να συνειδητοποιήσει ότι αυτός που δημιουργεί τα αδέσποτα είναι ο ίδιος ο πολίτης. Έτσι, αυτός που διαμαρτύρεται. Θα ήθελα παρακαλώ να σταθούμε λίγο σε αυτό. Να στείλουμε γιατί όχι ένα μήνυμα επ' αφορμή και της ημέρας στους ανθρώπους οι οποίοι μας βλέπουν και μας ακούν σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των δεσποζόμενων ζώων πριν καταλήξουν να γίνουν αδέσποτα. Οι υποχρεώσεις του καθενός που έχει δεσποζόμενο ζώο πρέπει να τις γνωρίζει και τις γνωρίζει. Αν κάποιος σκέφτεται για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, προσωπική, οικονομική, να αφήσει ένα δεσποζόμενο σκυλί στο δρόμο, είναι καλό να έρθει σε επικοινωνία με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με την αρμόδια αντιδημαρχία, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτό το αδέσποτο το οποίο θα τα αφήσει στο δρόμο. Για το ζήτημα των στηρώσεων μιλήσατε πριν, κύριε Γιώγα. Ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, αποθαρρυντικός παράγοντας για αρκετούς φιλόζωους. Οι φιλόζωοι βέβαια συνήθως ψάχνουν και βρίσκουν, δανείζονται και βρίσκουν, που λένε, αλλά αποθαρρυντικός παράγοντας για πολλούς είναι το κόστος των στηρώσεων. Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν περιπτώσεις πως ο Δήμος μπορεί να συνδράμει ή ότι θα μπορεί στο άμεσο μέλλον? Για όλα τα αδέσποτα είναι υποχρέωση του Δήμου να τα στηρώσει. Μόνο του Δήμου υποχρέωση. Έχουμε έρθει σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και με όλους τους φιλόζους. Κάνουμε στηρώσεις προσεγμένες και στοχευμένες σε κάθε περιοχή. Όπου υπάρχουν μεγάλες αγέλες, μας υποδεικνύουν οι φιλόζωοι. Εμείς δεν κάνουμε στηρώσεις από μόνοι μας. Ό,τι μας υποδεικνύουν σε κάποια περιοχή, πηγαίνουμε, τα περισυλλέγουμε, κάνουμε τις στηρώσεις, τις ιατρικές εξετάσεις και μετά τα αφήνουμε στο περιβάλλον του, στο φυσικό, όπως είπα για λίγο πριν. Όλες τις στηρώσεις πρέπει να τις κάνει ο Δήμος των αδέσποτων. Και μπορεί να τις κάνει και θα κάνει αρκετές στηρώσεις, γιατί εκεί θα λυθεί το πρόβλημα ή τουλάχιστον θα περιοριστεί αυτό το πρόβλημα. Δεν λύνεται ποτέ. Κάθε μέρα δημιουργούνται νέα δέσποτα. Δυστυχώς οι συνδημότες μας, εμείς οι άνθρωποι, τα έχουμε ζώα συντροφιάς και μετά κάποια στιγμή για κάποιους λόγους τα αφήνουμε, δεν ξέρω γιατί, στο έλεος του Θεού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα να περάσει. Ξέρετε, η Δημοτική Αρχή έχει κατηγορηθεί κάποιες φορές ότι δεν είναι φιλόζωοι. Μπορούμε να στείλουμε, να δώσουμε μία ανταπάντηση από εσάς, κύριε Γιώργο, που ουσιαστικά είστε και ο πρώτος εκ των δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Αρχής που αντιμετωπίζει το πρόβλημα εν τη γενέση του και στην πράξη. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει, ούτε ο Δήμαρχος. Και ο Δήμαρχος είναι φιλόζωος και ο Αντιδήμαρχος ομιλών φιλόζωος. Φιλόζωος και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, το τμήμα που ασχολείται, πιστέψτε με, καθημερινά εγώ δέχομαι τα τηλέφωνα και προκαλώ τους συνδημότες να με παίρνουν τηλέφωνο όλες τις μέρες του 24ωρου. Αν κάποιος συνδημότης προσπάθησε να επικοινωνήσει και δεν ανταποκρίθηκε ο Δήμος ή ο Αντιδήμαρχος, εγώ είμαι στη διάθεσή του, νομίζω ανταποκρινόμαστε σε κάθε κάλεσμα, ό,τι ώρα και αν είναι. Σας ευχαριστώ για αυτό, κύριε Γιώγα. Θα την σημειώσω την απάντηση. Κοιτάζοντας την Αλεξανδρούπολη του 2017, κοιτάζοντας την επόμενη χρονιά, πιστεύετε ότι λίγους μήνες μετά η λειτουργία του κοινοκομείου θα έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα δούμε φαινόμενο όπως βλέπαμε στο κοινοκομείο του Απαλού? Σκυλιά τα οποία μένανε εκεί και μένανε για πολύ καιρό, μένανε με καταστάσεις αγελοποίησης και σε κακές συνθήκες. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει στόχευση να μην επαναληφθεί, να μην υπάρξει? Βεβαίως εξυπακούεται. Άλλωστε δεν υπάρχει νόημα ένα τέτοιο καταφύγιο καινούριο, το οποίο έχει τις προδιαγραφές, έχει το δικό του ιατρείο, έχει τα δικά του τα κλουβιά, έχει προδιαγραφές να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος μας και μελλοντικά σκεφτόμαστε και πρέπει να το κάνουμε, να καθορίσουμε και τις μέρες που θα πηγαίνουν οι συνδημότες μας, όσοι θέλουν να το βλέπουν, να βλέπουν τα ζώα και να προχωρήσουμε μέσα από κάποιες διαδικασίες ενημέρωσης και στο κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να μπορέσουν κάποιοι συνδημότες μας να βλέπουν τα ζώα και να τα παίρνουν. Τα υιοθετούν. Είναι πολύ σημαντικό. Θα καθορίσουμε μέρες και ώρες στο καταφύγιο που θα πηγαίνουν οι συνδημότες να βλέπουν, να επιλέγουν, να έχουν ενημέρωση τι σκυλί είναι, τι ράτσες, ό,τι ακριβώς είναι, και να μπορούν να κάνουν μια υιοθεσία που θέλουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο Δήμος θα συνδράμει στην πρώτη φροντίδα του πρώτου διαστήματος, εννοώ με εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ένας που θα πάρει σκυλί από το καταφύγιο, ένα δέσποτο, είναι προϋπόθεση ότι θα το πάρει με το μπλοκάκι του καθόλου εντάξει, με τα εμβόλια του, με το τσιπάρισμα, με τη στήρωσή του και ό,τι προβλέπεται.
Μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη του αμεσότερου μέλλοντος για τα δέσποτα. Στην Αλεξανδρούπολη του αμεσότερου μέλλοντος, ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση και την καθαριότητα, κύριε Γιώγα, τι προβλέπετε, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Και ξέρετε, ρισκάρω να ζητήσω μία πρόβλεψη, μία εκτίμηση από τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο. Έλατε. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, σας είπα και λίγο πριν ότι έχουμε υποστεί τώρα ένα έργο επιπρόσθετο. Καθημερινώς μαζεύουμε 70 τόνους απορρίμματα, τα πηγαίνουμε στις σφαίρες και από εκεί τα πηγαίνουμε στην Κομωτινή. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο ανταποκρινόμαστε στο κομμάτι αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε 2 χρόνια περίπου, γιατί έχει κλείσει ο ΧΑΔΑ, όπως ξέρετε και όπως ξέρουν οι δημότες της Αλεξανδρούπολης, πρέπει να γίνει αποκατάσταση και πρέπει σε 2 χρόνια να είναι έτοιμο ο ΧΙΤΗ, ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Ήδη είμαστε στην αναζήτηση, στο τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τον ανάδοχο να ξεκινήσει το έργο περίπου 6,5 εκατομμύρια. Θα ξεκινήσει και το έργο της μονάδος, τη σημαία, να το πω έτσι, επεξεργασίας απορριμμάτων. Νομίζω ότι πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει πριν από πολλά χρόνια. Ο Δήμαρχος καθημερινά βρίσκεται στην Αθήνα και θα δώσει λύσεις σε αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα, σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τρέχει να προλάβει το χρόνο και νομίζω ότι θα καλύψει το χαμένο έδαφος πολύ γρήγορα. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα 2 χρόνια στο κομμάτι της καθαριότητας, ο ΧΙΤΗ και η ΜΕΑ θα είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό για το Δήμο μας. Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, είπα και λίγο πριν ότι είμαστε στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό. Έχουμε χαρακτηρίσει σαν διεύθυνση, είπα και πριν, έτος ανακύκλωση το 2017. Αν του χρόνου τέτοια εποχή μιλάμε, ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι άριστα. Θέλουμε να διπλάσουμε τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών από ό,τι δίναμε τώρα και να περιορίσουμε πάρα πολύ τα σύμμικτα. Θα είναι καλό, σας είπα, και για την πόλη μας και για τους συνδημότες. Ο κύριος Γιώγα, το ευχόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής. Θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε και το ζήτημα των απορριμμάτων. Τεράστιο θέμα. Γιατί όχι να κάνουμε και μια εκπομπή πολύ σύντομα, να το παρουσιάσουμε αναλυτικότερα. Νομίζω ότι το έργο ή το κομμάτι αυτό, αν θέλετε, είναι τεράστιο. Θέλει μια ολόκληρη εκπομπή, ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη διάθεσή σας. Είπα και πριν, έχουμε διάθεση, έχουμε όρεξη, υπάρχει μια καλή συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τον Δήμαρχο. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει και η Αλεξανδρούπολη θα γίνει περισσότερο όμορφη, περισσότερο λειτουργική, καλύτερη και για τους συνδημότες και για τους επισκέπτες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Κύριε Γιώγα, σας ευχόμαστε, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα στα οποία αναφερθήκαμε, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Σήμερα και στη Δράμα, ο Σύλλογος Φίλοι των Ζώων προέβησε ενημερωτική καμπάνια προς τους πολίτες. Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το συγκεκριμένο ζήτημα, στη δήλωσή του, σημείωσε την τεράστια ευθύνη που συνοδεύει η απόφαση της απόκτησης ενός ζώου συντροφιάς στον ιδιοκτήτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι των Ζώων Δράμας βγήκε στο δημοτικό κήπο της πόλης και πραγματοποίησε ενημέρωση σχετικά με τα επικίνδυνα ζώα συντροφιάς, ενώ παράλληλα συγκέντρωνε και τρόφιμα. Σήμερα παγκοσμίως είναι η ημέρα αφιερωμένη στα ζώα, όχι μόνο στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αλλά σε όλα τα ζώα του πλανήτη. Και έχει γίνει αυτή η ημέρα για να μας θυμίζει ότι η συμπεριφορά μας στα ζώα πρέπει να είναι δίκαιη και ηθική. Εδώ έχουμε πρόβλημα ως ανθρώπινο είδος και πάσχουμε σε αυτό το τομέα. Εμείς σήμερα συμβολικά έχουμε βγει πάλι εδώ στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Δεν το κάνουμε μόνο σήμερα, το κάνουμε τακτικά. Και ο στόχος μας είναι η ενημέρωση των πολιτών. Σήμερα βάλαμε ένα ειδικότερο θέμα, τα επικίνδυνα ζώα συντροφιάς, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο με τους πολίτες και να μάθουν τι ακριβώς σημαίνει επικίνδυνο ζώο συντροφιάς, πότε ισχύει αυτό και πότε δεν ισχύει. Παράλληλα, μαζεύουμε τροφές, φάρμακα και κουβέρτες για τα αδέσποτα του Δήμου Δράμας, τα οποία θα μας χρειαστούν. Έρχεται δύσκολος καιρός, έρχεται δύσκολη εποχή. Και έτσι καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να περάσουν από εδώ και αν δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο FB του Συλλόγου για οποιαδήποτε ενημέρωση. Από την πλευρά του, αρμόδιος αντιδήμαρχος Σταμάτης Ρεμόντης υπογράμμισε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ότι τα κατοικίδια ζώα δεν είναι λούτρινα αρκουδάκια. Θέλουμε όμως να πούμε το εξής στη συμπεριφορά κάποιων. Πρέπει να εφαρμόζουμε και την νομοθεσία. Το σκυλί δεν είναι ένα αρκουδάκι το οποίο θα το πάρουμε για να το έχουμε 2 μήνες στο σπίτι μας και μετά να το πετάξουμε. Το ίδιο και η γάτα, το ίδιο οτιδήποτε ζωντανό. Είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου σε ό,τι αφορά τις νόμιμες διαδικασίες. Πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου
Και τέλος θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες, σε οποιαδήποτε δυσκολία τους, είμαστε εδώ, είμαστε καθημερινά για να βοηθήσουμε το θέμα, να επιλύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που λέγεται αδέσποτο της πόλης μας. Ο κύριος Τρεμόντης τόνισε όμως ότι ο Δήμος της Δράμας βρίσκεται στο πλευρό όποιου θέλει να βοηθήσει ή να ενημερωθεί αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα και πώς μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος. Βάσει της νομοθεσίας, το κάθε δεσποζούμενο ζωντανό πρέπει να είναι τσιπαρισμένο. Και ας μιλήσουμε για τα σκυλιά. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να τσιπάρουμε όλοι τα σκυλάκια μας, τα δεσποζούμενα. Εμείς σαν Δήμος, στο πρόγραμμά μας, όταν στυρώνεται κάθε αδέσποτο σκυλί, τσιπάρεται κιόλας. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε, να καταγράψουμε. Βέβαια δεν γίνεται σε 2 μήνες, ούτε σε 6 μήνες, ούτε λύνεται αυτό το θέμα. Θα το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το ελέγξουμε, να βοηθήσουμε και εμείς κάποιους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και στο πλαίσιο του προγράμματος να το λύσουμε κάποια στιγμή, να καταγράψουμε στο μέτρο του δυνατού τα δεσποζούμενα σκυλιά. Σε συζήτηση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, ο κύριος Φώτης Πλακογιάννης, ταξίαρχος αναποστρατεία, πρώην ακόλουθος άμυνας μεταξύ πολλών άλλων ιδιωτήτων. Κύριε Πλακογιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σκέβα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είμαστε μαζί για να δούμε, για να καταγράψουμε στον χρόνο που μας απομένει μέχρι για το κλείσιμο του δελτίου μας τις σχέσεις, να κάνουμε ένα ρεζουμέ ουσιαστικά όλων των εξελίξεων του τελευταίου διαστήματος που τρέχουν πραγματικά με καταιγιστική ταχύτητα και να καταγράψουμε, κύριε Πλακογιάννη, με τη δική σας βοήθεια, το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σχέση της χώρας μας, σχέση της Ελλάδος με τις χώρες που την περιβάλλουν, με τις εγκύτερες αλλά και με τις μακρινότερες συνοριακά χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις. Να ξεκινήσω φυσικά από την γείτονα χώρα, από την Τουρκία. Πώς αφήνει τις σχέσεις μας, πώς αφήνει τις σχέσεις μας η εξελίξη του τελευταίου διαστήματος. Κοιτάξτε, αν βγάλουμε αυτές τις τελευταίες 3-4 μέρες που υπήρχε κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, που κατά δικιά μου γνώμη, όπως σας είχα πει και το πρωί στο ραδιόφωνο, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερο νόημα, ασχέτως το τι επιχειρείται να φανεί στον τύπο στην Ελλάδα, και καλό είναι να μην δώσουμε περισσότερη έμφαση από όσο χρειάζεται και να μην ανησυχούμε τον κόσμο. Θεωρώ ότι σε γενικότητα οι σχέσεις με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια και σήμερα είναι σε καλό επίπεδο. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα, μάλλον ή έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε πάντα. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη έξαρση. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν, είναι καλύτερο να έχουμε ένα Ερντογάν απέναντι από έναν οποιοδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλο ήταν και ο οποίο προέρχεται από το κεμαλικό καθεστώς και είχε άριστες σχέσεις με τη Δύση ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν χειρότερος αντίπαλος για τα συμφέροντα της Ελλάδος από ότι ο Ερντογάν. Καλύτερα Ερντογάν από τον Νταβούτογλου, δηλαδή. Σαφώς. Καλύτερα Ερντογάν, όχι από τον Νταβούτογλου, γιατί ο Νταβούτογλου το ίδιο ήταν. Ήταν στο ίδιο κόμμα. Καλύτερα ο Ερντογάν από τους Τέος, από ο Ζάλ και ό,τι άλλοι υπήρχαν στο παρελθόν. Ξέρετε, ποιο είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Αχμέντα Νταβούτογλου, όχι λόγω της πολιτικής προέλευσης, αλλά του τρόπου απομάκρυνσης, των διαδικασιών απομάκρυνσης. Σας μην επεκταθώ. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συνειδητοποιημένος μας βλέπει και μας ακούει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται που το πάω. Θέλω να σταθώ όμως στο ζήτημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στην προσωπικότητα, την ηγετική του προσωπικότητα. Ξέρετε, δείχνει να έχει αυτός ο άνθρωπος το κοκαλάκι της νυχτερίδας και να καταφέρει να ξαναστήσει σχέσεις και γέφυρες από την αρχή τη στιγμή που τις έχει χάσει. Αναφέρομαι, όπως προφανώς μπορεί να καταλαβαίνετε, στο παράδειγμα με τη Ρωσία. Παγωμένες οι σχέσεις με τον Πούτιν, ξαφνικά λίγο καιρό πριν γέφυρα συνεργασίας με τον Πούτιν, συνάντηση με αγκαλιές και θερμές χειραψίες. Και όχι μόνο με τη Ρωσία, και με το Ισραήλ. Πολύ σωστό. Και όχι μόνο με το Ισραήλ και με την Αμερική. Ξέρετε, πώς γίνεται αυτό, πώς κερδίζει το διπλωματικό παιχνίδι. Είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη η Τουρκία, και λόγω θέσεως την έχουν ανάγκη. Εάν δεν την είχαν ανάγκη, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Ότι μπορεί λοιπόν, και δεν το κάνει μόνο ο Ερντογάν, και προηγούμενοι, ξέραν πού μπορούσαν για να εκβιάσουν ή όχι. Λόγω θέσεως, λόγω γεωπολιτικής θέσεως της Τουρκίας γίνεται όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, να μην ξεχνάμε ότι μεγάλες δυνάμεις, και γενικά όταν έχεις κάποιον ο οποίος είναι απρόβλεπτος, ασχέτως αν η σχέση τώρα είναι σε καλό επίπεδο, μιλάμε για τη Ρωσία, για την Αμερική και το Ισραήλ, δεν ξεχνούν ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε και το Ισραήλ. Δηλαδή είναι ευκαιριακές αυτές οι συμμαχίες. Δεν θεωρείται πλέον στο ΝΑΤΟ η Τουρκία η δύναμη η οποία θεωρείται πριν από 15 χρόνια. Θεωρείται ένας απρόβλεπτος και ευκαιριακός σύμμαχος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι καλό για εμάς. Και για να μην θεωρώ ότι οικολογώ,
Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Παρακαλώ. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να πάρει, δεν είχε πάρει, να το πω ξεκάθαρα, το OK να κάνει εξόρυξη για υδραγωνάνθρακες, ούτε για εκμετάλλευση, για έρευνα, που πουθενά, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο Νότιο Κρήτη, ούτε και στο Ιόνιο. Όμως τη δεκαετία του 2010 και επί Σαμαρά κυρίως, και λίγο πριν, είχε έρθει η ελληνική κυβέρνηση σε επαφή με την αμερικανική και είπαν οι Αμερικάνοι, μπορείτε να κάνετε εξόρυξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει περάσει έτσι στα ψηλά γράμματα. Ο λόγος είναι ότι από τη στιγμή όσο, αν αυτό το δείτε σε σύγκριση με τον Ερντογάν, όσο περισσότερο δημιουργούσε προβλήματα στους Αμερικάνους, στη συμμαχία, στο ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και γενικότερα στην περιοχή, τόσο από εκεί πέρα, τόσο περισσότερο αναβαθμιζόταν και ο ρόλος της Ελλάδος στα μάτια των συμμάχων μας. Βάζετε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Το ζήτημα των υδρογονανθράκων, το ζήτημα του υπεδάφους του Αιγαίου γενικότερα, μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν επιχειρεί εξαγωγή αυτής της κρίσης στο εσωτερικό, για τον οποίο επιχειρεί να ανοίξει την ατζέντα λιγότερο ή περισσότερο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τι λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο για το ζήτημα του Αιγαίου. Μπορεί να είναι οικονομικό το ζήτημα. Οπωσδήποτε, γιατί όλα είναι οικονομικά. Είναι και οικονομικά. Κανείς δεν ασχολείται με τις βραχονισίδες μόνο και τις βραχονισίδες. Ασχολείται γιατί κυρίως για τις μικρονήσους και κυρίως ενδιαφέρονται για το Καστελόριζο, όχι για οποιονδήποτε, γιατί έχει μια μεγάλη ΑΟΣ και με το Καστελόριζο χωρίζεται η ΑΟΣ της Κύπρου από την ΑΟΣ της Ελλάδος. Άρα λοιπόν σαφώς έχουν μεγάλη επιρροή οι οικονομικές σχέσεις. Όμως θεωρώ ότι έτσι όπως ό,τι κάνει ο Ερντογάν τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Δεν το κάνει για εξαγωγή. Για εμάς, δεν αφορά εμάς. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση κατά 90%. Οπωσδήποτε, επειδή είναι και απρόβλεπτος, υπάρχει ένα 10% που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Λίγο μακρύτερα, κύριε Πλακογιάννη, πέρα από από αυτήν την κατάσταση απροβλεψιμότητας του Ερντογάν, υπάρχει και ένας άλλος ηγέτης, ο οποίος δείχνει να κάνει στοχευμένες κινήσεις. Μιλώ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το γεγονός ότι αναθερμάνθηκαν οι σχέσεις με την Ρωσία, υπάρχει βέβαια και το οικονομικό σκέλος των αγωγών και πολλών άλλων ζητημάτων από πίσω, μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για τις σχέσεις Ελλάδος και Ρωσίας? Όχι, όχι. Οι σχέσεις Ελλάδος και Ρωσίας είναι άριστες. Έχουν αρχίσει εδώ και 10 χρόνια περίπου και είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν θα επηρεαστούν από τις σχέσεις που έχει η Ρωσία με την Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν μην είστε τόσο σίγουρος ότι και στο μέλλον οι σχέσεις. Αφήστε να τελειώσει πρώτα το Συριακό και μετά να δούμε πού θα καταλήξουν οι σχέσεις Ρωσίας. Μα αυτή τη διάσταση έχω στο μυαλό μου και σκέφτομαι πώς καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι ο Ερντογάν από τη στιγμή που υπάρχει το Συριακό μέτωπο ανοιχτό με την Τουρκία. Ναι, υπάρχει, είναι αυτές οι συμμαχίες από ανάγκη, οι οποίες ιστορικά υπάρχουν πάντα. Ας αφήσουμε να εξελιχθεί και μετά θα δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη του Ερντογάν και της Τουρκίας, εάν υπάρχει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επίσης πολύ κοντινές μας χώρες, θέλω να επικαλεστώ το παράδειγμα μιας χώρας την οποία τη γνωρίζετε καλά. Να πιάσω το παράδειγμα της Βουλγαρίας με το προσφυγικό. Υπήρξε μια, αν όχι ρογμή στις σχέσεις, κάτι ελαφρύτερο, πολύ βαρύτερο το έχω στο μυαλό μου, ιδίως με αφορμή το προσφυγικό, για τις σχέσεις της χώρας μας με την Βουλγαρία. Κατέρωθεν ανακοινώσεις, ποιο είναι το σήμερα και ποιο το αύριο σχέση μας με τον έτερο γειτονά μας, με έναν εκ των γειτόνων μας, λοιπόν, κύριε Πλακογιάννη? Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα αυτό. Καταρχάς, δεν είχαμε εμείς το πρόβλημα το οποίο έχουμε με το προσφυγικό, δεν έχουμε μόνο με την Βουλγαρία. Αναφέβομαι. Το είχαμε με όλη την Ευρώπη. Υπόψη, με όλους. Με όλους στην Ευρώπη. Ασχέτως το τι λένε. Δηλαδή και ο ίδιος ο Ρέντσι, ο οποίος έλεγε ναι, έχετε δίκιο και έχει και αυτός πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Αυτός και αν έχει πρόβλημα από κάτω. Ακριβώς. Και έλεγε ότι έχετε δίκιο και πρέπει να μιλήσουμε για τον προσφυγικό κτλ. Όταν ήταν να κλείσει ο Βαλκανικός διάδρομος, έστειλε ο ίδιος καραμπινιέρους, δηλαδή η κυβέρνησή του, στην Αλβανία προκειμένου για να βοηθήσουν για να κλείσει. Εκεί υπάρχει βέβαια και το ζήτημα των σχέσεων με την Αλβανία. Ναι, άρα λοιπόν ο ίδιος. Λοιπόν, στο προσφυγικό, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχουμε κανέναν ο οποίος να είναι υπέρ μας. Έχουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν ότι είναι υπέρ μας και στην ουσία όλοι είναι εναντίον μας. Άρα λοιπόν και η Βουλγαρία, σαν σύμμαχο, επειδή τότε φεύγαν πολλοί και πηγαίνανε μέσω λαθρέων εισόδων μέσω της Βουλγαρίας, προσπαθούσαν να πάνε στην Ευρώπη, είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές.
Καταρχάς, είμαστε στο ΝΑΤΟ μέσα ή είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε, θέλω να ανοίξω πολλά θέματα. Βλέπω ότι ο χρόνος του δελτίου δεν μου φτάνει. Θέλω όμως να εκμεύσω μία on-air δέσμευση. Εν ευθέτω χρόνο να κάνουμε μία εκπομπή και να συζητήσουμε μαζί και με άλλους συγκαλεσμένους το Όποτε ζήτημα των διεθνών σχέσεων. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Πλαγκογιάννη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.